και μετά νίκη στο Στρόβολο. Έναρξη του αγώνα εδώ στο Παραλίμνη με την ομάδα της Ένωσης. Στην πρώτη επίθεση, Σολομού κάτω από το καλάθι, σκοράρει με ωραία προσπάθεια. 2-0 μπροστά η ομάδα των γηπεδού. Που πλέον έχει την ΑΕΚ σε οργανωμένη επίθεση. Goodwin κοντά στο καλάθι, μίσμα κάτω από το καλάθι, σκοράρει. Προσπάθησε εκεί να πάρει επιθετικό φάουλ. Ο Γεωργίου χωρίς όμως αποτέλεσμα. Έδωσε στον Dixon, υποπίεση προσπάθειά του, σκοράρει με το υψωμένο χέρι του Goodwin μπροστά του. Στο περιττέρω, διότι διαιτές ανακοινώνουν την τελευταία στιγμή, έτσι ούτε και εμείς ξέραμε. Χαντ κοντά στο καλάθι, σκοράρει Προμέρος. Και παίρνει και το φάουλ. Και ήταν αυτός που έδωσε έτσι το έραυσμα της αντεπίθεσης. Ωραία προσπάθεια εδώ από τον Σιζόπουλο. Μία νίκη για την ΑΕΚ μέχρι στιγμής. Σνάιντερ περνάει εξαιρετικά η πάσα στο Goodwin. Φανταστική assist. Πολύ καλό και το τελείωμα από κοντά. Νομίζω η assist του αγώνα μέχρι στιγμής. Ένα σερί 8-0 για την ΑΕΚ. Μπήκε τέλος σε αυτή την βολή. Τάπα από τον Dixon πάνω στον Χαντ. Εξαιρετική άμυνα εκεί. Η διαδρόμη. Για να δούμε. Ακλέλαν υποπίεση, το καλάθι θα σκοράρει και θα κοιτάξει έτσι επιδεικτικά το διαιτητή. Πλεονεκτήματα που έχει η ομάδα της Λάρνακας έναντι των μεγάλων διεκδικητών του τίτλου. Συμφωνώ, είναι πλεονέκτημα αυτό για την ΑΕΚ. Το καλάθι από μακριά του Χαραλάμπους στο ισόπαλο 22-22, μακρινό σου στη λήξη, το ταμπλό η μπάλα δεν σκοραριά και έτσι έχουμε το τέλος της πρώτης περίοδου με τις δύο ομάδες το 22-22. Τα βάζει και στο ύπνο του Άρη. Ναι, ακριβώς. Μακλέλαν, το κλέψιμο από τον Παντελή που τρέχει μόνος προς το καλάθι. Εύκολη οι δύο πόντοι για την ΑΕΚ με το κλέψιμο του Ιάκωβ Παντελή. Μανολόπουλο που δεν έπαιξε στην πρώτη περίοδο. Σνάιντερ, παρά την προσπάθεια του Χαντ, σκοράρει ο Κουέντιν Σνάιντερ. Έρχεται το πικ. Μένει κοντά ο Ζαντής, Κορονίδης, πατάει πίσω, σουτάρει και εκτελεί, σκοράρει. Τον σεζόνι πλέον ο Ζάκης, προσπαθεί να βρει τις λύσεις. Παντελή, 2-3 αναπηδεί στο καλάθι και σκοράρει. Ντάξει. Για 3, ένα τυχερό καλάθι, αλλά μετράει, εννοείται, μετράει και ό,τι χειρότερο για την Ένωση που φέρνει το Ζάκη Παπαδόπουλο να ζητάει. Θα κοιτάξτε εδώ, το σουτ, 1, 2, 3 και μέσα. Γυρίζει, βγάζει έξω, Μαντοβάνη, προσποίηση, υποπίεση. Στο τέλος των 24 σκοράρει και συνεχίζει να το χέρι υψωμένο έτσι για να εξιντάρει λίγο την κερκίδα που τον έβριζε σε όλο τον αγώνα. Στο συν 16 διαφορά. Καλείται να κάνει ένα μικρό θαύμα που θαύματα έχουμε δει στο μπάσκετ. Ο Μακλέναν από μακριά σκοράρει για 3, φτάνει τους 16 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Ο Έρικ Μακλέλαν με το καλάθι αυτό. Ένωσης, φασική. Παντελή από μακριά, σκοράρει και διευρύνει το προβάδισμα της ΑΕΚ. Σνάιντερ. Χαντ για 3. Πετυχαίνει το καλάθι από μακριά. Η ΑΕΚ η οποία δεν επιτρέπει στην Ένωση να ευθύνει. Είναι πολύ καλός ο Χαντ σήμερα, ο πολύ ζαστικός. Και στην αμήνα αλλά και στην επίθεση. Κοντά στο 2-0 που αν κερδίσει σήμερα θα κάνει το break και θα είναι μία νίκη μακριά από τους τελικούς. Μακρινό σου δεν στόχα από τον Μπέργκερ. Αλλά για το isolation του Σνάιντερ, ο οποίος πάει προς το καλάθι, βγάζει ωραία πάσα ασίστ στον Μαντοβάνη που σκοράρει. Εξαιρετική πάσα από τον Σνάιντερ. Το σουτ τελευταίο στην τρίτη περίοδο με τον Σολομού από μακριά, άστοχο. Σνάιντερ από τη γωνία για 3. Πετυχαίνει ένα τρίποντο για την ΑΕΚ. Άλλο ένα το οποίο αυξάνει τη διαφορά στους 22 πόντους. Το σουτ με την έξτρα πάσα. Επιθετικό rebound ο Πυρίλης κοντά στο καλάθι θα σκοράρει και θα πάρει και τα χειροκροτήματα από την κερκίδα. Ο Πυρίλης είναι το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς σήμερα. Να κάνουμε ακόμα μια πρόβληση. Θα πει 18 όταν είχε 13. Πάντα κάνουμε τις προβλέψεις, είμαστε προς το τέλος του παιχνιδιού. Πόσους πόντους θα τελειώσει η ΑΕΚ το παιχνίδι? 103. 102 εγώ. Το σταμάτησε εκεί τον μικρό. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ο Ζαντής από μακριά θα στοχίσει. Με το τέλος του αγώνα μείνετε μαζί μας. Έχουμε τους MVP και τους δύο προπονητές. Ο Τσέλεπας εκεί έκανε το κλέψιμο. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χάντζη Κωνσταντή και δεν θα ολοκληρώσει την επίθεση φυσικά η Ένωση. Η ΑΕΚ και η Ένωση ολοκληρώνουν με το σκορ στο 71-95.